Και τώρα εισερχόμεθα στο πρόγραμμά μας με τη χάρη του Θεού και παρακαλώ να σεβαστούμε πως ελέγχθηκε πριν τον χρόνο. Αυτός ο οποίος θα μας αναπτύξει την εισαγωγική του ομιλία και θα κηρύξει την έναρξη της ημερίδος μας θα είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, οσιολογιότατοι και οσιολογιότατε, ελογιμότητε κύριε καθηγητές, σεβαστό προεδρείο, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί και αδερφές. Χαιρετίζω την πολύ νευραλγική σημερινή ημερίδα που διοργανώνουν οι Ιερές Μητροπόλεις Γλυφάδας, Ελληνικού Βούλας Βάρης και Βουλιαγμένης, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, Κυθύρων και Αντικυθύρων και η Καθημάς Πειραιός Κεφαλίδου, καθώς και η σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών με θέμα Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, Μεγάλη Προετοιμασία χωρίς Προσδοκίες. Η ιδέα της συγκλήσεως της Οικουμενικής Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας είχε διατυπωθεί για πρώτη φορά επισήμως με ένα πρώτο κατάλογο θεμάτων στο Πανορθόδοξο Συνέδριο της Κωνσταντινούπολεως το 1923 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Μελέτιο IV Μεταξάκη. Το 1930 προωθήθηκε από την ονομαστήσα Προκαταρκτική Επιτροπή που συνήλθε στο Άγιον Όρος την Ιερά Μονή Βατοπεδίου η οποία ετοίμασε έναν πρώτο κατάλογο θεμάτων της Συνόδου. Όμως δυσμενείς ιστορικές συνθήκες δεν επέτρεψαν σύγκληση της Συνόδου πριν και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα μάλιστα επειδή στις περισσότερες ορθόδοξες χώρες επεκράτησαν αθεϊστικά, κομμουνιστικά καθεστώτα, τα οποία δυσκόλεψαν τα έργα και τις αποφάσεις των εκεί εκκλησιών. Το θέμα επανέφερε από την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Αθηναγόρας, ο οποίος συνεκάλεσε στη Ρόδο την πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη το 1961, η οποία έλαβε οριστικές αποφάσεις για την προπαρασκευή της Συνόδου και κατήρτισε έναν ευρύτερο κατάλογο 10 θεμάτων, τα οποία με τις υποδιαιρέσεις τους ξεπερνούσαν τα 100. Ο κατάλογος αυτός επικρίθηκε έντονα επειδή καταρτίστηκε κατά τα πρότυπα του καταλόγου θεμάτων της Δευτέρας Βατικανής Ψευδοσυνόδου, η οποία συνερχόταν την ιδία εποχή και η οποία επηρέασε την Ορθόδοξη εκκλησιαστική ηγεσία. Λόγω αντιδράσεων και επικρίσεων, ο ευρύς αυτός και αντισυνοδικός κατάλογος αποσύρθηκε και αναθεωρήθηκε από την πρώτη προσυνοδική πανορθόδοξη διάσκεψη το 1976 της Γενέβης, η οποία κατέληξε σε 10 θέματα που θεωρήθηκαν ως τα πιο σημαντικά προς διαβούλευση και αυθεντική απόφαση και τα οποία ήσαν τα εξής. Πρώτον, ορθόδοξη διασπορά. Δεύτερον, το αυτοκέφαλο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Τρίτον, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Τέταρτον, δίπτυχα. Πέμπτον, το ζήτημα του κοινού ημερολογίου και του κοινού εορτασμού του Αγίου Πάσχα. Έκτον, τα κολλήματα γάμου. Έβδομον, αναπροσαρμογή των παρενιστίας εκκλησιαστικών διατάξεων. Όγδον, σχέσεις Ορθοδόξων Εκκλησιών προς τον λοιπόν ορθό χριστιανικών κόσμων. Ένατον, Ορθοδοξία και Οικουμενική Κίνηση. Και δέκατον, συμβολή των κατατόπων Ορθοδόξων Εκκλησιών στην επικράτηση των χριστιανικών ιδεωδών της ειρήνης, της ελευθερίας, της αδελφοσύνης και της αγάπης μεταξύ των λαών προς άρσην των φυλετικών διακρίσεων. Έπειτα συνήλθαν οι Β και Γ προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις το 1982 και το 1986 στη Γενέβη. Η τετάρτη προσυνοδική διάσκεψη πάλι λόγω δυσκολιών και ανακατατάξεων που οφείλονταν κυρίως στην πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων σε ορθόδοξες χώρες, συνήλθε τον Ιούνιο του 2009, δηλαδή 23 ολόκληρα έτη μετά την προηγουμένη. Το Δεκέμβριο του 2009 και το Φεβρουάριο του 2011 συνήλθε δύο φορές και το Φεβρουάριο του 2000 συνήλθε δύο φορές στη Γενέβη η Διορθόδοξη Προπαρασκευαστική Επιτροπή.
Τον Μάρτιο του 2014 πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη σύναξη των προκαθημένων των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, η οποία απεφάσισε να επισπευθούν οι προετοιμασίες για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ώστε αυτή να συνέλθει εκτός απροόπτου κατά τον Ιούνιο του 2016, την εορτή της Πεντηκοστής στον παλαιό ιστορικό ναό της Αγίας Ειρήνης Κωνσταντινούπολεως, όπου συνήλθε και η Δευτέρα Αγία Οικουμενική Σύνοδος του 381. Συνέστησε δε και η Ειδική Διορθόδοξη Επιτροπή, η οποία ανέλαβε να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει όσα κείμενα είχαν ετοιμαστεί και να ετοιμάσει τα εναπομείναντα. Η τελευταία πέμπτη προσυνοδική διάσκεψη συνήλθε τον Οκτώβριο του 2015. Τέλος, από 21 έως 28 Ιανουαρίου 2016, συνεκλήθη η δεύτερη σύναξη των προκαθημένων στον Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζί της Γενέβης, η οποία ασχολήθηκε με θέματα σχετικά με την προετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και απεφάσισε ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί εκτός απροόπτου στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης από 16 ως 27 Ιουνίου 2016. Τα θέματα που τελικώς εγκρίθηκαν επισήμως προς υποβολή και υιοθέτηση στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο είναι τα εξής 6. Πρώτον, η αποστολή της Ορθοδόξης Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο. Δεύτερον, η Ορθόδοξος Διασπορά. Τρίτον, το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεώς του. Τέταρτον, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού. Πέμπτον, η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση αυτής σήμερον. Και έκτον, σχέσεις της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο. Μετά τη σύντομη αυτή ιστορική αναφορά στη μακρά ιστορία 93 χρόνων και στη θεματολογία της Συνόδου, διαπιστώνουμε μετά πολύ θλίψεως ότι όπως προκύπτει από την διαδικασία, την θεματολογία, το περιεχόμενο των κειμένων και από πολλές δηλώσεις προσώπων που κατευθύνουν τη Σύνοδο, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα και μεγαλύτερο κενό ως προς την ορθότητα και από των αποφάσεων της Συνόδου και την ορθοδοξία της Συνόδου. Η αναγνώριση των αποφάσεων μιας Συνόδου εξαρτάται αποκλειστικά από το αν αυτή αποτελεί αυθεντική και γνήσια συνέχεια των προηγουμένων Συνόδων, των οποίων πρέπει να ακολουθεί πιστά τις αποφάσεις και προπαντός από την ορθότητα των δογμάτων και των κανόνων που θεσπίζει. Ο Όσιος Μάξιμος, ο ομολογητής, τονίζει χαρακτηριστικά: «Εκείνας είδεν Αγίας και Εγκρήτου Συνόδου σε ευσεβείς της Εκκλησίας κανόν, ας ορθότης δογμάτων έκρινε». Οι οικουμενιστές, ανερυθριάστος και ασυστόλος, πάνω στο Ιερό Σώμα της Αγίας Ορθοδοξίας μας, προβάλλουν και στηρίζουν ως δίθεν αληθή δασκαλία της το σατανοκίνητο, μασονοκίνητο και σιωνιστικό οικουμενισμό. Το σχέδιό τους όμως αυτό έχει προπολού αποτύχει παταγωδώς, όπως εν της πράγμαση αποδεικνύεται. Η δεινή και τραγική πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η οικουμενιστική κίνηση με αποκλειστική ευθύνη των ιδίων των αιρετικών και τεροδόξων από τη μία και των οικουμενιστών από την άλλη είναι άλυση τελής. Το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η σύγχυση και ο συγκριτισμός. Οι αιρετικοί και ετερόδοξοι διακρίνουν για την έλλειψη ειλικρινίας και μετανοίας, εμένοντες σατανικώς στις κακοδοξίες τους. Η μενέρεση του παπισμού συνεχίζει να εμένει στο παγκόσμιο πρωτείο εξουσίας του Πάπα της Ρώμης, στη διασάλευση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος και στην άρνηση της θεώσεως του ανθρώπου με την κτιστή χάρη. Η δέρεση του προτεσταντισμού εμένει και αυτή στην οικονομαχία, στην άρνηση του μυστηρίου της Εκκλησίας και του μυστηρίου της Αϊπαρθένου Θεοτόκου. Οι χειροτονίες γυναικών στο ιερατικό και επισκοπικό βαθμό και η θεσμοθέτηση της ομοφιλοφιλίας στον προτεσταντικό κόσμο, που αποτελεί ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και καθιερώνει μια κύβδηλη ανθρωπολογία, την κορονίδα των αμαρτιών, καθώς και η αναγνώριση των γάμων μεταξύ των ομοφιλοφίλων, αποδεικνύουν ότι καθόλου δεν επηρεάστηκε δυστυχώς από τους θεολογικούς διαλόγους, ούτε πλησίασε η αίρεση και η ετεροδοξία προς την ορθόδοξη κατεύθυνση θεολογία και ζωή. Παραλλήλως, η αίρεση του μονοφυσιτισμού, παρά τις ψευδολογίες της επέσχυντης συμφωνίας του Σαμπεζί της Γενέβης του 1991, μνημονεύει τους αιρεσιάρχες Σεβίρο και Διόσκορο και αρνείται την ενδυσή φύσεση ορθόδοξη Χριστολογία, προσθέτουσα και τις κακοδοξίες του μόνο θελητισμού και του μόνο ενεργητισμού, καθώς και τις αιρέσεις του θεοπασχητισμού και της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης.
απόδειξη των τραγικών συνεπειών των αιρέσεων και του ναυαγίου αδιεξόδου συγχρόνων οικουμενιστικών διαθρησκειακών διαλόγων είναι η ενδυνάμωση του δαιμονιώδους Ισλάμ, του οποίου χτύπημα είχαμε εχθές στην καρδιά της Ευρώπης, με το φρικιαστικό ιδεολόγημά του περί υποταγής των πάντων, το οποίο αποτελεί ένα συμπίλημα των χριστολογικών αιρέσεων του αριανισμού, του απολιναρισμού, του νεστοριανισμού και του μονοφυσιτισμού, που αρνήθηκαν την κατουσία εν ανθρώπους του Θεού λόγου και ανεκήρυξαν πανηγυρικά τον Θεό απρόσιτο και αμέθεκτο από τον άνθρωπο, και επομένως η υποταγή Ισλάμ πρέπει να είναι η μόνη πνευματική σχέση Θεού και κόσμου. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί των Κοπτών της Αιγύπτου, των Αβυσσινών της Αιθιοπίας, των Εστοριανών Ασσυρίων και των Ιωκαβιτών Μονοφυσιτών της Συρίας σφαγιάζονται από το πνευματικό τους έκγονο, το Ισλάμ, που οι πατέρες τους αφρόνως δημιούργησαν με τη σατανική στρέβλωση της Ορθοδόξου Χριστολογίας. Η έκφραση της μεγάλης μας ανησυχίας λοιπόν για την έκβαση της Συνόδου δικαιολογείται κατά παρακάτω γεγονότα. Εν πρώτης είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Συνόδων κατά την οποία η προετοιμασία διήρκεσε τόσο πολύ 93 χρόνια. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ούτε εύλογος αιτία, ούτε επίγουσα ανάγκη για σύγκληση της Συνόδου, αλλά εξυπηρετούνται άλλες εκκλησιοπολιτικές σκοπιμότητες, διότι αν υπήρχε επίγουσα ανάγκη, όπως πάντοτε συνέβαινε στη συνοδική παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, με την εμφάνιση κάποιας αιρέσεως, σχίσματος ή άλλης εκτροπής, αυτή έπρεπε να αντιμετωπιστεί αμέσως εντός ολίγων μηνών ή ολίγων ετών. Το ίδιο ισχύει και για την θεματολογία της Συνόδου. Από τα 6 τελικά θέματα, 2 μόνον έχουν το χαρακτήρα του επίγοντος, το θέμα της Διασποράς και το θέμα των σχέσεων του Ορθοδόξου κόσμου, της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Τα υπόλοιπα θέματα, όπως της Αποστολής Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο, της νηστείας και των κολλημάτων του γάμου, είναι αυτονοήτως δεδομένα και από την Αγία Γραφή και από την πατερική και συνοδική παράδοση και πράξη. Το θέμα της Διασποράς θα έπρεπε να διευθετηθεί με τη δημιουργία αυτοκεφάλων εκκλησιών. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχιστεί το αντικανονικό και αντιεκκλησιαστικό φαινόμενο των πολλών επισκόπων σε μια επαρχία, ούτε πρέπει να παραταθεί το ημίμετρο των επισκοπικών συνελεύσεων. Το θέμα του αυτονόμου δείχνει τις τάσεις πρωτοκαθεδρίας των εκκλησιαστικών ηγετών και θα μπορούσε βέβαια για λόγους εφταξίας να διευθετηθεί μετά από συνεννοήσεις χωρίς την αίσθηση του κατεπήγοντος. Άλλο προβληματικό σημείο της Συνόδου είναι η άρνηση ενεργούς συμμετοχής όλων και ενεργούς συμμετοχής όλων των επισκόπων, όλων των τοπικών Ορθοδόξων εκκλησιών που δεν υπερβαίνουν παγκοσμίως τους 700, όπως γινόταν σε όλες τις Οικουμενικές Συνόδους. Με τον αντιπαραδοσιακό αυτό τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα κάποιοι επίσκοποι να αντιδράσουν σε αποφάσεις της Συνόδου που θα είναι ανατρεπτικές της παραδόσεως ή κάποια τοπική εκκλησία να έχει μεγαλύτερη δύναμη στη λήψη των αποφάσεων λόγω του μεγαλύτερου αριθμού επισκόπων που έχει. Αυτά όμως αποτελούν ανθρώπινες ιδιωτελείς σκοπιμότητες, ξένες προς τα αγιοπνευματικά κριτήρια, αλλά και προς την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, η οποία θεωρεί ότι ο επίσκοπος κάθε επαρχίας και τις μικρότερες ακόμη εκπροσωπεί με το πίμνιό του ένα ζωντανό μέρος της καθολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Η απουσία του όχι μόνο τραυματίζει την ολοκληρία του σώματος του Χριστού, αλλά και στερεί τη δυνατότητα να εκφραστεί από όλους η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, την οποία φαίνεται ότι φοβούνται υπεύθυνοι για την προετοιμασία και σύγκληση της Πανορθοδόξου Συνόδου. Δεν δικαιολογείται από κανένα κριτήριο, ούτε ποιμαντικό, ούτε εκκλησιολογικό, η συμμετοχή μόνο 24 επισκόπων από κάθε εκκλησία, πράγμα που προσβάλλει και την ισότητα των επισκόπων, αλλά και δημιουργεί ερωτηματικά για τα κριτήρια επιλογής των επισκόπων που θα συμμετάσχουν. Μήπως είναι μειωμένης επισκοπικής ευθύνης και αξίας οι επίσκοποι που δεν θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο και που αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα στις περισσότερες αυτοκέφαλες εκκλησίες? Ποιος γνωρίζει και ποιος θα μεταφέρει στη Σύνοδο τις σκέψεις, τις εκτιμήσεις και τις αντιδράσεις των ποιμνίων τους? Παρέλκει βέβαια να τονίσει το γεγονός ότι στις Ορθόδοξες Συνόδους, εκτός των επισκόπων, συμμετείχαν και κληρικοί κατωτέρων βαθμών, όπως καθηγούμενοι, αρχιμανδρίτες, μοναχοί, καθώς επίσης και ο πιστός λαός. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να λεχθεί ότι η επικείμενη Σύνοδος θα είναι μία πανορθόδοξη Σύνοδος, δυστυχώς χωρίς Ορθοδόξους.
Παντελώς αμάρτυρη στην Ορθόδοξη παράδοση και γι' αυτό απαράδεκτη είναι και η θέση ότι κάθε εκκλησία διαθέτει μία ψήφο. Το ορθόν είναι ότι κάθε επίσκοπος διαθέτει μία ψήφο και όχι κάθε τοπική εκκλησία. Παραλλήλως η αρχή της ομοφωνίας κινείται και αυτή μέσα σε αντιπαραδοσιακά πλαίσια. Η παραδοσιακή τελετή, τακτική λήψεως αποφάσεων σε μία σύνοδο είναι η κανονική αρχή που ορίζει ο έκτος κανόνας της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ή των πλειώνων ψήφος κρατήτων. Το πιο ανησυχητικό όμως και σοβαρό είναι ότι, όπως προκύπτει από την ενδελεχή μελέτη του κειμένου σχέσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, οι ηθήνοντες αποσκοπούν στην με πανορθόδοξη συνοδική απόφαση νομιμοποίηση και θεσμοθέτηση, επισημοποίηση και εδραίωση της πανερέσεως του συγκριτιστικού, διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού ως επισήμου γραμμής της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Βαίνομαι δηλαδή προς πανορθόδοξη αναγνώριση του βαπτίσματος, βαπτισματική θεολογία και της εκκλησιαστικότητας των αιρετικών, παπικών και προτεσταντών, με τη δολία επίκληση των ιερών κανόνων Εβδόμου της Αγίας Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου και 95ου της Αγίας Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, που αναφέρονται στην κατοικονομία εισδοχή των μετανοούντων αιρετικών στην Εκκλησία, μετά την απόπτυση της κακοδοξίας τους και προς αποδοχή της προτεσταντικής θεωρίας των κλάδων της διευρυμένης εκκλησιολογίας της Δευτέρας Βατικανής Ψευδοσυνόδου, περί πλήρους και λοιπούς εκκλησιαστικότητος και του οικουμενιστικού εκκλησιολογικού μοντέλου των αδελφών εκκλησιών, που οικοδομήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες και επισημοποιήθηκε στο θεολογικό διάλογο με τους Ρώμαιο-Καθολικούς στον Παλαμάντ του Λιβάνου το 1993, όπου υπογράψαντες Ορθόδοξοι οικουμενιστές ανεγνώρισαν τον παπισμό ως εκκλησία με χάρη, μυστήρια και αποστολική διαδοχή. Έτσι, η μέλουσα σύνοδος έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση και αντιπαράθεση με την Ορθόδοξη παράδοση 19 αιώνων, κατά τους οποίους όλοι οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες και όλες οι διευρυμένες ενδημούσες σύνοδοι και της Κωνσταντινούπολης, ονόμαζαν τον παπισμό και τον προτεσταντισμό καθαρά και εξάστερα αιρέσεις και αιρετικούς. Και ενώ αυτά τα θέματα έπρεπε να εγγραφούν ευθέως προς συζήτηση και καταδικαστική απόφαση στη Σύνοδο, οι προκαθήμενοι θεσμοθετούν την κακοδοξία. Η υιοθέτηση των παραπάνω αιρετικών οικουμενιστικών κακοδοξιών και πλανών από τους οικουμενιστές διευκολύνεται επίσης και από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι ίδιοι οικουμενιστές απεμπόλησαν, αποχαρακτήρισαν και διέγραψαν τον οικουμενικό χαρακτήρα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία καταρχήν είχε προγραμματιστεί να συνέλθει με αξιώσεις Οικουμενικής Συνόδου, έστω και αν ονομάστηκε πανορθόδοξη η Αγία και Μεγάλη. Η μέλουσα λοιπόν Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, αν πραγματικά ήθελε να είναι ορθόδοξη σύνοδος, θα έπρεπε να λάβει τις εξής κέρυες αποφάσεις. Πρώτον, να αναγνωρίσει τις θεωρούμενες από όλους τους Ορθοδόξους δύο συνόδους του 9ου και 14ου αιώνος ως οικουμενικές, δηλαδή την 8η επί Μεγάλου Φωτίου του 879-880. Και την 9η επί Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του 1351, οι οποίες κατεδίκασαν η μεν πρώτη το Φιλιόκβε και το πρωτείο του Πάπα ως αιρέσεις, η δε δευτέρα την περικτιστής χάριτος αίρεση, επομένως και τον παπισμό ως αίρεση. Να επικαιροποιήσει και επικυρώσει τις αποφάσεις της Συνόδου της Κωνσταντινούπολης 1282-1284, για τον οποίο κυρώθη η ψευδοένωση της Λιώνος και της Μεγάλης Συνόδου 1484, για τις οποίες κυρώθησαν οι αποφάσεις της Ληστρικής Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Δεύτερον, να εκλέξει επιτέλους και να χειροτονήσει και να ενθρονήσει στον πάλε ποτέ περίπιστο Πατριαρχείο της Ρώμης και της Δύσεως νέο Ορθόδοξο Πάπα Ρώμης και Ορθόδοξη Ιεραρχία, μη αναγνωρίζω το σημερινό καταληψία του Πατριαρχείου της Δύσεως και αιρεσιάρχη κύριο Φραγκίσκο. Έτσι θα ελύνονται τα θέματα του παπισμού, της Ουνίας και του Προτεσταντισμού, ορίζουσα επιτέλους τη θέση της Εκκλησίας επί του ψευδοπρωτίου δόγματος και των διδαχών εντός εισαγωγικών των ψευδοσυνόδων Λιώνος, Φλωρεντίας, Πρώτης και Δευτέρας Βατικανής και τη θέση του πρώτου στην Εκκλησία.
Τρίτον, να ανακηρύξει αυτοκέφαλες εκκλησίες στην Ευρώπη, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία, λύουσα το θέμα της διασποράς. Τέταρτον, να ακολουθήσει την πατερική οδό μαχήμου επαναευαγγελισμού της Οικουμένης με τη δημιουργία δορυφορικής πλατφόρμας για την Ορθόδοξη Μαρτυρία σε 100 και πλέον γλώσσες. Με τον τρόπο αυτό θα κονιωτοποιούσε τις δαιμονικές ψευδοθρησκείες και αιρέσεις με παγκόσμιο λόγο και πατερική παρησία, θα εδόξαζε τον Θεό και θα διασφάλιζε τον άνθρωπο. Και πέμπτον, να λύσει επιτέλους το ημερολογιακό πρόβλημα που διασπά αναποδράστως τη λειτουργική ενότητα της Ορθοδόξου Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Προς το παρόν, με τα δεδομένα που έχουμε, δεν βλέπουμε πως η μέλουσα σύνοδος θα αποτελέσει αυθεντική και γνησία συνέχεια των προηγουμένων Αγίων Συνόδων και πως θα αποφασίσει πατερικά και αγιοπνευματικά, αλλά μάλλον οικουμενιστικά και κοσμικευμένα. Γι' αυτό και εκτιμούμε ότι θα είναι το καλύτερο τελικά να μην συνέλθει, όπως πίστευαν μεγάλοι Άγιοι και Γέροντες των καιρών μας, όπως ο Άγιος Ιστούνος ο Πόποβιτς, με ειδικά υπομνήματα προς την ιεραρχία της Εκκλησίας της Σερβίας, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, με όσα για ενέργειες του Πατριάρχου Αθηναγόρου έγραψε, και ο Οσιακής Βιωτής Γέρον Φιλόθεος Ζερβάκος, με ειδικά κείμενα περί της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Σε περίπτωση όμως, εξαιτίας της αποστασίας, της απιστίας και των αμαρτιών μας, ο Τρισάγιος Θεός επιτρέψει τη σύγκληση της Συνόδου, η οποία θα αποφασίσει αντικανονικός, αντιπαραδοσιακός και αντιορθοδόξος, αυτή δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από τον Ορθόδοξο κλήρο και λαό του Θεού. Θα καταγραφεί στην εκκλησιαστική ιστορία ως οικουμενιστική, ληστρική και ψευδοσύνοδος, όπως η Εν Εφέσο 430 ή της Γριός 403 ή της Ιερίας ή της Φεράρας Φλωρεντίας ή Εν Λιών, και οι αποφάσεις της θα καταστούν ανίσχυρες, έστω και αν γράφεται ότι θα απολαμβάνουν πανορθοδόξου κύρους. Επειδή διατυπώθηκε η αθεολόγητη θέση ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί καταδικαστέαν πάσαν διάσπαση της ενότητας Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων επί προφάση κηρύσεως ή δήθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας, και ότι η διατήρηση της γνησίας Ορθοδόξου πίστεως διασφαλίζεται μόνον για του συνοδικού συστήματος, το οποίο ανέκαθεν εν τη Εκκλησία απαιτέλει των αρμόδιων και έσχατων κριτήν περί των θεμάτων της πίστεως, θα πρέπει να τονιστεί εμφαντικά ότι η αλήθεια δεν είναι ιδεοληψία ή υποκειμενική προσέγγιση ή επιστημονική γνώση ή ζήτημα αριθμητικής υπεροχής, αλλά ένσαρκος πραγματικότητα που οντοποιείται στο πρόσωπο του τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου Ιησού Χριστού, και επομένως καθίσταται αυταπόδεικτο το γεγονός ότι η αλήθεια πρόσωπο Ιησούς Χριστός και εις αποτελούν την πλειοψηφία, έστω και αν απέναντι βρίσκονται πολυεκατομμύρια άλλων. Επίσης, εν συνόδο βρισκόμαστε μόνο εντός της Ορθοδόξης Εκκλησίας, κοινωνώντας με το πρόσωπο του Χριστού, γιατί η ζωή και οδός Χριστός, όπως ψάλλομαι στο πέμπτο αναστάσιμο εξ Αποστηλάριο, και όπως ο ίδιος διεσάλπισε, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, επομένως εν διοδό και εν συνόδο βρισκόμαστε μόνο κοινωνώντας με την αλήθεια που είναι ο Χριστός και όχι με την αίρεση που είναι ο διάβολος. Σύμφωνα τέλος με τη διακήρυξη των Θεσσάλων Πατριαρχών που εμνημονεύθη το 1848, παροιμήν ούτε πατριάρχε, ούτε σύνοδοι, ειδυνέθησαν ποτέ εις αγαγή νέα, διότι υπερασπιστής της θρησκείας εστίν αυτό το σώμα της Εκκλησίας, είτε αυτός ο λαός, όσοι σε θέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίους αμετάβλητων και ομοειδές το των πατέρων αυτού. Σεβασμιότατη και αγαπητή αδελφή, η σημερινή ημερίδα είναι όντως μια ορθόδοξη μαρτυρία και μια αποφασιστική απάντηση στα διλήμματα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Η ημερίδα εμπεριστατωμένα, με επιστημονικά και θεολογικά επιχειρήματα, θα καταδείξει την αλήθεια του Χριστού και των Αγίων Του μέσω των εξαιρέτων εισηγήσεων των εκλεκτών εισηγητών. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά εγκάρδια και ειλικρινή μου συγχαρητήρια και τις ολόψυχες ευχαριστίες προς ευερμητάτους Αγίους Αδελφούς, τα κλεϊσματα της Ιεραρχίας μας, τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριων Ιερόθεων, τον Μητροπολίτη Γλυφάδας Κύριον Παύλο,
τον Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριον Ιερεμία, τον Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων κύριον Σεραφείμ, τη Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, τους ελογημοτάτους κυρίους καθηγητάς και την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή για την εμπνευσμένη πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν την πολύ νευραλγική αυτή ημερίδα. Ευχαριστίες θερμές υποβάλλουμε ως αυτός και σε όλους εσάς. Τα μέλη του Σώματος Εκκλησίας που παρείσταστε θυσιαστικώς στην ομολογιακή αυτή μαρτυρία, ο Κύριος γράφει το όνομά σας και την παρουσία σας εν βίβλο ζωής. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Με τις ταπεινές αυτές σκέψεις, εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και διευχών της Κυρίας Θεοτόκου και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων και πάντων των Αγίων και των Αγίων Ιεραρχών μας που σήμερα οργανώνουν αυτή την ευλογημένη διαμαρτυρία υπέρ της αμομήτιμων πίστεως, κηρύσω ως επιχώριος επίσκοπος την έναρξη των εργασιών της σημερινής ημερίδος και εύχομαι ευόδοση και επιτυχία των εργασιών της. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός για την σαφεστάτη και πληρεστάτη ιστορική έκθεση της πορείας προς την Αγία και Μεγάλη Πανορθόδοξο Σύνοδο. Επίσης, τον ευχαριστούμε διότι εχάραξε τις προοπτικές με ένα κριτικό τρόπο παρουσιάζοντας και την παθολογία της μελούσης να συνέλθει η Σύνοδο. Και τέλος, μας όρισε σαφέστατα την δεοντολογία της δικής μας τάσεως και του δικού μας αγώνα, του λαού του Θεού, που δεν είναι μόνο βέβαια η λαϊκή, η λαοκρατικά, αλλά είναι και οι επίσκοποι μαζί και όλο το εκκλησιαστικό σώμα.